Θέλω να σχολιάσω λίγο το βίντεο του Κοψιάλη για τα κιλά που έχασε και μπράβο το παιδί, πάρα πολύ καλό, πολύ χαίρομαι για σένα. Ε, θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι τα υπερφαγικά επεισόδια. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τι έχει να πει ο Κοψιάλη πάνω σε αυτό. Παλεύω με την επεισοδιακή υπερφαγία από τα 15 μου. Με κάποια μικρά διαλύματα εξαντλητική αφαγεία, όπω για παράδειγμα στο στρατό. Υποφέρω από επεισοδιακή υπερφαγία Οκ, okay, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει είμαι ένα μικρό γουρουνάκι και τρώω δίχω αύριο. Εντάξει. Ε, σταματήστε λίγο να βάζετε, να, να, να προσπαθείτε να το κάνετε ε, να ακούγεται cool ή να ακούγεται σαν αληθινή ασθένεια, γιατί δεν είναι. Εντάξει. Μα δεν μπορώ να ελέγξω το. Μια χαρά μπορεί να το ελέγξει. Βγάλω εγώ ένα πιστόλι, στο βάλω στο κεφάλι, σου πω σταμάτα να τρώω τώρα, αλλιώ θα πεθάνει. Μια χαρά, οι περισσότεροι σταματήσαν να τρώνε. Οπότε δεν είναι αληθινή ασθένεια, παιδιά, ξεκολλήστε λίγο. Εντάξει. Επι... Υποφέρω από επεισοδιακή υπερφα. Βρε, τι μα λε! Να πάμε άμα είναι να, να τον, Άγιο... τον Άγιο Σάβα, Ακάμα να κένει, να βάλουμε όλου του χοντρού μέσα που υποφέρουν από επεισοδιακή. Ε, εθισμένο στο φάι. Εθισμένο στο φάι τι σημαίνει. Σημαίνει Είμαι ένα γουρνάκι και τρώω. Πείτε το έτσι όπω είναι, παιδιά. Έχει πολύ σημασία το πώ υπογραμμίζουμε την κάθε λέξη. Πρώτα πε την αλήθεια, πώ είναι τα πράγματα. Είμαι ένα γουρουνάκι και μου αρέσει να τρώω πάρα πολύ. Εφόσον πει την αλήθεια, μετά μοιράσου την αλήθεια με του κοντινού σου και με του φίλου σου. Για να φύγει το shame και η ενοχή γύρω από αυτό. Ε, hey, Γιώργο, σα αγαπώ πολύ και θέλω να σου πω ότι είμαι ένα γουρνάκι και τρώω πάρα πολύ. Ή πόρε ρε φίλε, δεν φαντάζεσαι χθε τι έκανα. Έφαγα τον κόλλο μου πάλι. Εντάξει, μη λε, είχα άλλο ένα υπερφαγικό επεισόδιο. Πε το έτσι όπω είναι. Χθε γουρούνιασα. Εντάξει, δεν υπάρχει ντροπή και θα δει ότι σε αγαπάνε όλοι, ακόμα και γουρουνάκι που είσαι. Ε, θα φύγει η ντροπή γύρω από αυτό. Μετά θα φύγει η ενοχή. και μετά θα μπορέσει όντω να κάνει κάτι και να το πα ένα βήμα παραπέρα. Και να πει, ξέρει τι, πώ θα σταματήσω να με ένα χοντρό γουρουνάκι που όλο θέλει να τρώει. Ε, λοιπόν, θα προσπαθήσω να κρατηθώ λίγο. Οπότε, μετά αρχίζει και κρατιέσαι και σιγά σιγά χάνει κιλάκια. Εντάξει, κάπω έτσι πάει. Μα τα συναισθήματα. Οκ, okay, εντάξει. Σου πει άλλος, εγώ Ο άλλο καπνίζει, ο άλλο πίνει. Δεν σου λέει υποφέρω από αλκοολικά επεισόδια ή από καπνιστικά, υπερκαπνιστικά επεισόδια. Λέει καπνίζω τον κόλο μου. Γιατί όταν αγχώνομαι καπνίζω. Και του λένε ρε λάρμα, κάνει κάτι άλλο να πούμε. Παίξτε να ή κάτι. Και εγώ αυτό θα σου πω. Παίξτε Παίξε το να βγες έξω, τρέξε, κάνει κάτι που δεν σε παχαίνει. Εντάξει, σταματήστε λίγο το πώ. Υπογραμμίζουμε τι λέξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σταθώ πίσω από ένα σχόλιο που διάβασα. Πόσοι άνθρωποι πιστεύει μπορούν να το κάνουν αυτό. Αν δεν είχε τα λεφτά, πίστεψέ με, δεν θα είχε καταφέρει τίποτα. Ωραία, η διαφήμιση δεν λέω πω θα οικονομήσει άλλωστε. Αλλά το να χάσει κιλά χωρί να σπαταλά χιλιάδε ευρώ, πίστεψέ με, δεν φαντάζει εύκολο. Και να πεινά και να πονά γιατί η γυμναστική δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί μπορεί ο καθένα να έχει την πολυτέλεια παροχή σε όλο αυτό που βοήθησαν εσένα. Λοιπόν, ε, και αυτό λέει ουσιαστικά ότι εντάξει, είσαι πλούσιο ρε φίλε, και γι' αυτό κατάφερε να χάσει κιλά. Έχει πρόσβαση σε άτομα και συνθήκε που εμεί δεν έχουμε πρόσβαση. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό ισχύει και με πολλού χολιγουδιανού αστέρε, α πούμε. Ξέρει, με το που ένα αστέρα ε, κλείσει κάποιο ρόλο για μια ταινία και πρέπει να βγει φέτα, θα βγει φέτα. Ε, θα πάρει του καλύτερου γιατρού, του καλύτερου γυμναστέ, του καλύτερου διτολού, τα καλύτερα όλα, τα πάντα όλα. Εντάξει. Ωστόσο, το να είσαι πλούσιο είναι δίκο από μαχαίρι, παιδιά. Δηλαδή, όσοι είστε φτωχοί και δεν βγάζετε μία, σκεφτείτε λίγο πώ θα ήταν εάν δεν σκεφτόσασταν, α πούμε, το οικονομικό όταν είναι να παραγγείλω τα Όταν δεν σκεφτόσαστε το, uh, το εστιατόριο ότι είναι ακριβό και δεν μπορείτε να τρώτε κάθε μέρα από εκεί. Εάν δεν είχε το οικονομικό στη μέση, παίζει να πάχαινε πολύ πιο εύκολα, γιατί δεν θα υπήρχε κανένα λόγο πέρα από το ότι το θε απλά και έχει την εγκράτεια, για να μην, φας, να, να μην πα να φας αυτή την πριζόλα των 100, των 200, των 300 ευρώ. Ας σκέψει μια μπριζόλα τώρα, αυτή τη στιγμή, των 300 ευρώ, να ήταν τσάμπα για σένα ή να κόστιζε 5 λεπτά για σένα ή 50 λεπτά για σένα. Δεν θα τρέχε τώρα να πα να φας αυτή την πριζόλα. Και σκέψου τώρα το αγαπημένο σου φαστοβοντάδικο, το αγαπημένο σου εστιατόριο, να έχει προσφορά 1 ευρώ φάει όσο θε. Λοιπόν, όταν κάποιο είναι πλούσιο και έχει πολλά λεφτά, αυτό ισχύει. Είναι κυριολεκτικά το να δώσει να δώσεις εσύ 10 ευρώ όταν βγάζει 1000, είναι αντίστοιχο του κάποιο να δώσει 1000 ευρώ όταν βγάζει 100.000, για παράδειγμα. Οπότε αυτό είναι ένα εμπόδιο, ότι τα λεφτά δεν είναι στη μέση, οπότε και θα βγει και θα φά και ουσιαστικά τα πάντα είναι τσάμπα. Σκέψει να βγαίνει και τα πάντα να είναι τσάμπα. Δεν θα τρώγει τα πάντα κυριολεκτικά. Τώρα σκέψου το άλλο. Σκέψου να σε καλούν μεγάλοι stars, να σε καλούν τα αγαπημένα σου είδωλα, να σε καλούν άνθρωποι τη τηλεόραση, άνθρωποι τη showbiz, κάθε μέρα στα τραπέζια. Θα έλεγες Όχι, είμαι σε διέτα. Όχι, θα πήγαινε. Και θα τρώγε και θα πίνει και τον κόλο. Σου. Ε, μετά, και πάλι, σκέψου να σε βγάζει ο καθένα για φαγητό και να τρώτε. Ε, εντάξει, και να σε κερνάνε. Να σε πηγαίνουν από εδώ, να σε πηγαίνουν από εκεί, να σε πηγαίνουν στα καλύτερα στερεότερα και να τρώσει τσάμπα. Θα το κάνει, ρε φίλε. Μη Μετά έχουμε ότι όταν κάποιο είναι πλούσιο, γίνεται και άπλιστο. Ε, εντάξει. Η απληστία είναι ok με τα λεφτά. Οκ, okay, έβγαλα τόσα λεφτά, θέλω παραπάνω, παραπάνω, παραπάνω. Πίνα, 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 πίνα. Ωραία. Ε, υλικά αγαθά. Αγοράζω, αγοράζω, αγοράζω. Όλα είναι τσάμπα. Ε, γινόμαστε και απλήσει στο φαγητό. Τρώμε, τρώμε, τρώμε και δεν χορταίνουμε. Άλλη κατάρα. Εντάξει. Μετά έχουμε την άλλη κατάρα του περίγυρου. Μόνο και μόνο επειδή είσαι διάσημο, είσαι πλούσιο, είσαι κάτι, ε, νομίζει ότι είσαι above all. Και το πιστεύουν και όλοι αυτό. Ότι είσαι καλύτερο από όλου. Οπότε, τι γίνεται, περιτριγυρίζει από άτομα που απλά συμφωνούν μαζί σου. Δεν σου πει κανεί ρε φίλε, βάλει το κουτάλι κάτω. Δεν σου πει κανεί ρε φίλε, έχει παχύνει. Ρε φίλε, τώρα ρε φίλε, τα άλλο. Όλοι θα κάνουν πω δεν τρέχει τίποτα. Όλοι θέλουν να είναι φίλοι σου και όλοι σου χαϊδεύουν τα αυτάκια. Και εσύ δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να βρει κάποιον να σε πειθαρχήσει. Γιατί όλοι θέλουν να τα έχουν καλά μαζί σου. Ε, εντάξει. Ε, οπότε ε, να πηγαίνει σε ένα personal trainer τώρα, α πούμε, και να του λε: Ωραία, θέλω να χάσω κιλά και να σου λέω: Ωραία, απλά βούλο εδώ και πάμε. Και σκέψω να πάει ο... ο, Bill Gates, τον ίδιο personal trainer, και να του πει: Θέλω να χάσω κιλά. Θα αρχίσει να του χορεύει εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή, θα αρχίσει να του κάνει τσάμικο, ό,τι θέλει. Θα μπορεί να πέσει τα τέσσερα και να του πάρει και μια πίπα, α πούμε. Επειδή είναι ο Bill Gates, έτσι. Ε, για το story, α πούμε, θα, θα πουλήσει και τη μάνα του. Και σίγουρα δεν θα είναι τόσο καλό στη δουλειά του. Σίγουρα θα κομπλάρει. Εντάξει, it's okay. Το κάνει ακόμη τόσο πιο δύσκολο να βρει το κατάλληλο άτομο. Οπότε, τα εμπόδια είναι πάρα πολλά, παιδιά. Όταν είσαι πλούσιο, πιστέψτε το ή όχι. Και μετά έχουμε και το άλλο, ότι δεν μπορεί να σε καταλάβει και κανεί. Γιατί είναι σε φάση, ωραία, πάει, μπορεί να πάει ο κομψιάδη ή ο οποιοδήποτε, ξέρει τι είναι Έλα ρε, μαλάκα, βγάζει τόσα λεφτά, είσαι νούμερο 1 και παραπονιέσαι. Σκάσα, φύγα από εδώ, μη σε βλέπω. Δεν μπορεί να, να σε καταλάβει και κανεί. Οπότε μπορεί να φαίνεται αστείο ή όχι, και μετά είναι ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Δηλαδή, ok, βγάζει κάποια λεφτά, ανεβαίνει η ζωή σου, έχει την άνεσή σου, αλλά αυτό γίνει παχύσαρκο. Δεν φερουν την ευτυχια δηλαδη ok βγαζει καποια λεφτα ανεβαινει η ζωη σου εχει την ανεση σου αλλα αυτο γινει σαρκος δεν μπορει να φορέσει το Rolex. Όταν δεν μπορεί να φορέσει το Rolex, πού να κάτσει να κλαφτεί τώρα, Ποιο θα σε καταλάβει. Ρε φιλε, υπάρχει ένα τόσο πολύ που δεν μπορεί να φορέσει το Rolex. Α σε βρήσουνε. Αλλά είναι όντω πρόβλημα. Εντάξει. Οπότε, όταν δεν είσαι πλούσιο και σε α, θα γίνω πλούσιο τώρα, κυνηγά κάτι είσαι πιο ευτυχισμένο. Όταν πετύχει το στόχο, έχει τα λεφτά και πάλι έχει αυτό το κενό μέσα σου. Έτσι. Εκεί δεν σε καταλαβαίνει κανεί. Απ' την άλλη μεριά, ωστόσο, έτσι. Όταν έχει λεφτά, έχει και πρόσβαση στα καλύτερα και στου καλύτερου. Αλλά είναι δίκοπο μαχαίρι. Και το πιο σημαντικό είναι πιο ότι πρέπει να το πάρει απόφαση εσύ. Εάν δεν το, το πάρει απόφαση εσύ, είτε είσαι πλούσιο, είτε φτωχό, είτε διάσημος είτε άσημος, είτε είσαι ωραία εγκόμενα, είτε όσο πιο λεφτά τύπο με την Πόρσα και δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει να το πάρει εσύ απόφαση να ρίξει τον εγωισμό σου, να ζητήσει βοήθεια, να παραδεχτεί ότι είσαι ένα γουρουνάκι και πρέπει να κάνει αυτά που και πρέπει να αρχίσει να κρατιέσαι και κάτι πρέπει να γίνει. Εντάξει, ό, αν δεν το πάρει εσύ απόφαση, δεν έχει σημασία. Τίποτα δεν έχει σημασία. Και αυτό μου αρέσει και τόσο η δουλειά μου. Οι πράξει έχουν σημασία. Εάν είσαι σωστό, θα, θα είσαι και αδύνατο. Αν είσαι λάθο, θα παχύνει. Τόσο απλά τα πράγματα. Ε, και γι' αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου, γιατί είναι πάρα πολύ δίκαια. Μπορεί να πει ο καθένα ό,τι θέλει για μένα, αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν είμαι δίκαιο. Γιατί το πάω ακριβώ πίσω, είμαι ο αγγελιοφόρο τη λιποδιάλυση. Οπότε, όταν η λιποδιάλυση είναι τόσο δίκαια, και εγώ σαν αγγελιοφόρο είμαι εξαιρετικά δίκαιο.